Μιχάλη Ιγνατίου, κύριε συνάδελφε, διότι εδώ έχουμε ζητήματα απίστευτα. Με το έγγραφο που αποκαλύφθηκε χθες, μείναμε όλοι ευρώντιτοι. Πώς παρουσίασαν ξένες μυστικές υπηρεσίες στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και αποκάλυψαν αυτό το έγγραφο? Και δεν είναι, έχουν αυτό τελειωμό οι διαρροές? Κάτι άλλο? Και δεν έχουν τελειωμό οι διαρροές. Έχουν γίνει βέβαιολαν. Μιχάλη, τι γίνεται? Καλώς τον Μιχάλη. Καλημέρα. Μας το έστειλε ο Μιχάλης το έγγραφο νωρίτερα και το δείξαμε. Τι λέει τώρα εδώ, Μιχάλη μου, τι λες? Καλημέρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ναι, το βάλατε και δίπλα μου, ε. Οπότε... Ναι. Σε έχουμε κάνει σπλίτ με το έγγραφο. διότι όταν είσαι ανταποκριτής, ο άσφιχτο δεν δικαιούσε να έχεις την κατοχή σου απόρριτα έγγραφα. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό. Λοιπόν, άλλους ψάχνουμε. Πάμε. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Το πρώτα απ' όλα επιβεβαιώθηκε ότι είναι αυθεντικά, είναι γνήσια. Είναι γνήσιο, μάλιστα. Και τα δύο, είναι δύο. Α, είναι δύο, ναι. Νομίζω ότι έχετε και το δεύτερο. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να το δούμε αν το έχουμε και λοιπόν, το δεύτερο. Ναι. Ναι. Το FBI, λοιπόν, σε συνεργασία με το Πεντάγωνο, τη CIA και την DIA, είναι η στρατιωτική υπηρεσία του... Είναι η υπηρεσία πληροφοριών του Πεντάγωνου. Ναι. Α, εδώ καθορίζονται περίπου και οι στόχοι, Μιχάλη. Στο δεύτερο που διέρευσε. Ναι, συγκεκριμένα. Έτσι φαίνεται. Με διαβάθμιση, μάλιστα. Και με συγκεκριμένα σημεία και με ποια οπλικά συστήματα θα χτυπήσουν κλπ. Μάλιστα. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό. Ναι, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η έρευνα. Είπαμε FBI, Πεντάγωνο, CIA και DIA. Είναι η μυστική υπηρεσία του Πενταγώνου αυτή, έτσι. Μάλιστα. Ξεκίνησε, έχει δική του μυστική υπηρεσία. Ξεκίνησε λοιπόν η έρευνα για τη διαρροή των απόρριτων αυτών εγγράφων. Να πούμε ότι στους τηλεθεατές αποκαλύπτουν τις εντατικές προετοιμασίες του Ισραήλ για την απάντηση στην επίθεση του Ιράν. Θυμίζω, έγινε την 1η Οκτωβρίου, άρα πέρασαν 21 μέρες. Εντάξει. Οι ερευνητές λοιπόν θα ανακρίνουν όλους όσους είχαν πρόσβαση στα έγγραφα, ανεξάρτητα από το βαθμό τους. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να εικάσουμε ότι θα δώσουν κατάθεση και ο Υπουργός και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και οι πάντες. Η έρευνα θα εστιαστεί πρώτα σε αυτούς που πιθανότατα εκτύπωσαν τα έγγραφα. Λοιπόν, τι άλλο θα εξετάσουν? Υπάρχει και μια... συγχωρείτε. Αυτό που είναι στις σκέψεις πολλών ανθρώπων εδώ είναι η πιθανότητα τη σκόπιμη διαρροή από το Πεντάγωνο για να καθυστερήσουν τα σχέδια του Ισραήλ. Ναι. Δεν θα σα πω, είναι ακραίο το σενάριο. Είναι αλλά ένα αποτέλεσμα όμω αυτό, Μιχάλη, πραγματικό αποτέλεσμα. Διότι αυτό τώρα καίγεται, το σενάριο πάει πίσω, δεν είναι? Έτσι, αλλά φαίνεται ότι είναι το πρώτο σενάριο στου κυβερνητικού κύκλου στο Τελαβίβ. Κρατήστε το. Ναι. Η βασική υποψία είναι βέβαια. Άρα το Τελαβίβ υποπτεύεται. Ναι, Μιχάλη, αν θες να πιεις λίγο νερό, να σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα. Να σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα. Άρα το Ισραήλ υποψιάζεται ότι αυτό δεν είναι δουλειά Ιρανών πρακτόρων, αλλά είναι μια σκόπιμη διαρροή. Για να αλλάξει τα σχέδιά του, να τα καθυστερήσει, να τα πάρει ως λόγο και των εκλογών. Γιατί έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες. Έχουμε πολλά πράγματα. Πλησιάζει η ώρα. Να επαναλάβω, είναι το πρώτο σενάριο στους κυβερνητικούς κύκλους του Τελαβίβ αυτό. Ναι. Η βασική υποψία μέχρι τη στιγμή είναι βέβαια η κλοπή από hackers που χτυπούν 24 ώρες το 24ωρο όλοι, όλους. Ναι. Ακόμα και σε αυτά τα κλιμάκια, Μιχάλη, δηλαδή σε τόσο υψηλής διαβάθμισης έγγραφα. Μάλιστα. Βεβαίως, δεν το είδα τώρα. Οι Ιρανοί θεωρούνται μάλιστα ικανοί οι hackers. Και η άλλη υποψία είναι να το έκανε ένας υπάλληλος του Πενταγώνου, ο οποίος δεν τρέφει φιλικά αισθήματα στο Ισραήλ. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε προηγουμένως, εντάξει. Έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή ο πρόεδρος Biden έκανε μια δήλωση που μπορεί να έχει σχέση με το περιεχόμενο των εγγράφων. Στο αεροδρόμιο στο Βερολίνο και πριν επιβεβαστεί στο προεδρικό Air Force One, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν γνωρίζει πώς και πότε θα χτυπήσει το Ισραήλ το Ιράν.
Και απάντησε ναι, ναι, γνωρίζει. Γνωρίζει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα, ναι, ναι, έτσι είπε. Τώρα μερικοί, μάλιστα του είπαν θα μας πεις πότε και είπε όχι, όχι. Mm-hmm. Τώρα, μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν το πληροφορήθηκε από το Ισραήλ, αλλά από τα έγγραφα. Mm-hmm. Και προφανώς δεν είναι δύο τα έγγραφα, αυτά που διέρευσα δηλαδή, είναι περισσότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Για τους τηλεθεατές μας, διότι εσείς τα γνωρίζετε όλα, δημοσιεύτηκαν αρχικά να πούμε στην πλατφόρμα Telegram, mm-hmm. που έχει ένα κάποιο έλεγχο η Μόσχα, mm-hmm. και στη συνέχεια γέμισε το διαδίκτυο. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν και από το διαδίκτυο, ναι. αλλά εμφανίστηκαν ξανά. Εντάξει, εδώ και εκεί. Είχαν μείνει. Άμα ανέβουν στο διαδίκτυο, τελείωσε. Ναι. Η δουλειά είχε γίνει. Εξαρτάται. Μπορεί όμως η CIA να τα εξαφανίσει. Mm-hmm. Η ανάρτηση έγινε από λογαριασμό που έχει έδρα τη Τεχεράνη. Λοιπόν, από τα έγγραφα ημερομηνία 15-16 Οκτωβρίου, πληροφορηθήκαμε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε ασκήσεις, έκανε πρόβες δηλαδή, προετοιμάζοντας τις δυνάμεις του για την επίθεση εναντίον του Ιράν. Μια λογική εξέλιξη είναι να γίνουν πρόβες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πληροφορηθήκαμε και κάτι, ναι, πληροφορηθήκαμε και κάτι άλλο όμως. Ότι τα χτυπήματα θα γίνουν από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Έχει σημασία. Ναι, ναι. Μερικοί υπέθεσαν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πύραυλοι, αν και σε ένα από τα έγγραφα σημειώνεται ότι η πολεμική αεροπορία διεξήγαγε ασκήσεις mm-hmm. με βαλιστικούς πυράβλους. Χρησιμοποίησε 16 πυράβλους στους Golden Horizon και 40 πυράβλους ROKS. Mm-hmm. Το έγγραφο γράφει επίσης και για χρήση πυράβλων αέρος εδάφους. Όχι εδάφους αέρος. Mm-hmm. Αέρος εδάφους. Mm-hmm. Άρα από αεροπλάνα. Άρα από τα αεροπλάνα, ναι. Έτσι που και τα αεροπλάνα αυτά είναι τα F-35, βρίσκονται στις βάσεις Ramat David και Ramon. Mm-hmm. Επίσης πληροφορηθήκαμε και τελειώνω, εκτός αν έχετε ερωτήσεις, ναι, ναι, ναι. ότι το εβραϊκό κράτος έχει το πάνω χέρι με τα δικά του τρόουν στους Ιρανούς του Ιράν. Mm-hmm. Εννοούν ότι σε επίπεδο παρακολούθησης, όπως καταλαβαίνετε, έχουν τη δυνατότητα, έφτασαν σε ένα επίπεδο να ελέγχουν τους Ιρανούς του Ιράν, να παρακολουθούν τα πάντα. Εντάξει, άνοιξε μεγάλο κεφάλαιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, Μιχάλη. Και θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό και πότε θα γίνει πια επίθεση. Παντός η επίθεση θα γίνει. Η επίθεση θα γίνει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Να δούμε πώς θα επηρεάσει τώρα όλο αυτό. Θα γίνει αλλού, σφοδότερα, μεγαλύτερου εύρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που θα προηγήσει. Περισσότερο θα μας πει ο Σταύρος, αλλά στις 4 το πρωί, ώρα Ισραήλ, τελείωσε το πολεμικό συμβούλιο. Ναι. Δεν έχει γίνει παραμικρή διαρροή μέχρι στιγμής. Από εκεί δεν έχουμε διαρροή. Μετά θα συνδεθούμε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Καλή σήμερα. Καλή σας μέρα.